από τον άνθρωπο για να αποκτά τις ανθρώπινες εμπειρίες, έτσι ώστε να μας κρίνει στη συνέχεια αυτός όχι μόνο ως δίκαιος αλλά και ως φιλάνθρωπος παιδής, στην παρούσα εποχή τον βλέπουμε ενηλικιωμένο πλέον, να προσέρχεται στον Ιορδάνη για να ξεκινήσει την δημόσια δράση, θέτοντας τις προϋποθέσεις, διότι δεν είναι απροϋπόθετη η δημόσια δράση του Χριστού. Δεν έρχεται ως ένας απλός διδάσκαλος, δεν έρχεται ως ένας προφήτης, δεν έρχεται να πει τα δικά του, δεν έρχεται να κάνει διαλέξεις, φιλοσοφικές θεωρήσεις ή αναλύσεις, δεν έρχεται να περάσει πρόσκαιρα τον κόσμο του και στη συνέχεια όμως πάλι να φύγει ασχέτως με αυτό που θυμούνται οι όχι. Ο Χριστός έρχεται για να φέρει τα πάνω κάτω. Το είπε και ο ίδιος του Κύριου τον Παλαιστινίκη, γιατί θέλω η ίδια αλήθεια. Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη και να βλέπω ότι έχει ήδη αναφθεί, γιατί άλλο δεν το πλέον πέρα από αυτό. Τι φωτιά βάζει ο Χριστός στη γη, τι φωτιά βάζει ο άνθρωπος της ειρήνης, τι φωτιά βάζει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήρθε για να μας καταλάξει τον Άγιο Θεό, αυτός ο οποίος δίνει ευεργετών και ιόμενος τους πάντας, αυτός ο οποίος είναι η προσωποποίηση της αγάπης και έφτασε να θυσιαστεί έως το ύψος του Σταυρού ημερημόνιου. Ποια είναι η φωτιά που έβαλε? Είναι η φωτιά της σημερινής ιδέας. Όχι το πύρ της θεότητος, το πύρ της αληθείας. Το γεγονός ότι σήμερα αποκαλύπτονται αλήθειες που μέχρι τότε αγνοούσε η άνθρωπο. Φανερώνεται ο Θεός εν του Ιορδάνη. Λέω αυτό που πιστευόταν ότι ήταν ένας Θεός που αποκαλύπτεται ως κοινωνία τριών προσώπων. Και συνάμα καταργείται η πολυθεία, αφού αναδεικνύεται μία διάθεση. Αυτό το τριαδικό δόγμα όπως αποκαλύψατε σήμερα για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, το δυσνόητο για τον ανθρώπινο λογισμό, το υπερβαίνω τον ανθρώπινο, πρώτη φορά παραδίδεται και παρατίθεται. Και αποτελεί την περιουσία της πιστεώς μας σε σημείο ώστε έκτοτε 2.000 χρόνια, 2.121 αιώνας, να προσπαθούν οι άνθρωποι να αναπνεύσουν αυτή την αλήθεια. Μαζί με την άλλη, που επίσης αποκαλύπτεται σήμερα, το χριστολογικό λόγο, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Φαίνεται ως άνθρωπος τον Ιορδάνη και μαρτυρείται ως Θεός από τον ίδιο τον Θεό, ως Υιός του Θεού. Αυτά λοιπόν τα δύο δόγματα είναι τα σημεία στα οποία πολλοί επιχείρησαν είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα να επιφέρουν ανατροπές, να δείξουν ότι είναι ψευδοί, να δείξουν ότι δεν ισχύουν. Και 21 αιώνες τώρα πολεμείται το κήρυγμα του Χριστού, ή μάλλον αντιμετωπίζεται πολλές φορές με σκεπτικισμό, αν όχι και με ειρωνία από κάποιους, σε μια προσπάθεια να ανερθεί. Και 21 αιώνες τώρα το κήρυγμα της αληθείας παραμένει ισχυρό, έχοντας αποδείξει ότι αντέχει πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε άλλη θεολογία, πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε άλλη ιδεολογία, πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. 21 αιώνες τώρα αυτή την αλήθεια